Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο καθηγητής μικροβιολογίας, ο κύριος Άλκης Βατόπουλος. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας. Μάλλον δεν διαβάσαμε. Ακούσαμε πριν από λίγη ώρα τις δηλώσεις του συναδέλφου σας, του κυρίου Σίψα, στο Sky, ο οποίος είπε ότι στη Βόρειο Ελλάδα τα κρούσματα έχουν αυξηθεί και αυτό θα το δούμε στην Καμπύλη το επόμενο διάστημα, τις επόμενες δύο εβδομάδες. Τι ξέρουμε επί αυτού? Προσωπικά δεν έχω πληροφόρηση για αυτό το θέμα, για τη Βόρειο Ελλάδα, τι έχει γίνει αυτές τις μέρες. Εκείνο που ξέρω είναι ότι στη Βόρεια Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, είχαμε μια σημαντική εστία και σε εκείνη την περιοχή της Ξάνθης και γύρω από την Κοζάνη, σε εκείνη την περιοχή. Φαίνεται ότι, όσοι φαίνεται, είναι σαφές ότι ο ιός είναι ακόμα κοντά μας, δεν έχει εξαφανιστεί. Και γι' αυτό είναι σκόπιμο να μην χαλαρώσουν τα μέτρα. Μάλιστα. Έστω και αν ο καθένας από εμάς αισθάνεται ότι πλέον δεν υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα. Τώρα, διαβάζω και θέλω να μου το πείτε, γιατί είστε και εσείς στην Επιτροπή, ότι αν τα κρούσματα αυξηθούν πολύ, είναι πιθανό να σταματήσει η χαλάρωση των μέτρων, είναι έτσι? Ναι, φυσικά. Άμα έχουμε ανεξέλεγκτη αύξηση κρούσματων, κάποια πράγματα θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Μάλιστα. Το οποίο ποια θα είναι αυτά, θα εξαρτάται από το πού θα είναι τα κρούσματα, πώς θα αυξηθούν κτλ. Δεν είναι κάτι που μπορούμε από τώρα να πούμε τι θα γίνει. Mm-hmm. Σας ανησυχεί κάτι με τη μέχρι τώρα εικόνα? Κάτι που δεν σας ανησυχούσε, ας πούμε, πριν από μια-δυο εβδομάδες? Όχι ιδιαίτερα. Τα παρακολουθούμε τα πράγματα όσο το δυνατόν πιο στενά. Mm-hmm. Και τώρα, ο τουρισμός είναι το βασικό. Το άνοιγμα των συνόρων είναι το βασικό πρόβλημα, αυτό που πρέπει να... Mm-hmm. Αυτό είναι που ανησυχούμε, όχι ανησυχούμε, αυτό είναι το στοίχημα. Ναι. Τώρα, χθες μιλούσα και με τον κύριο Μαγιορκίνη, τον καθηγητή της επιδημιολογίας, και μου είπε ότι εμείς ως Επιτροπή επιμέναμε ότι θα έπρεπε να γίνονται τεστ στους τουρίστες που θα έρχονται, είτε στη χώρα τους είτε εδώ. Αλλά τελικώς επελέγει άλλος δρόμος, καταλαβαίνουμε όλοι το γιατί. Είστε κι εσείς από αυτούς που λέτε ότι θα έπρεπε? Να σας πω τι γίνεται. Mm-hmm. Η Επιτροπή κοιτάει κυρίως το υγειονομικό κομμάτι. Ναι. Έχει πει ότι το άνοιγμα των συνόρων προφανώς περιέχει κάποιους κινδύνους. Mm-hmm. Αυτό είναι σαφές, δεν είναι όλοι το αποδεχόμαστε αυτό. Τώρα, επίσης είπε η Επιτροπή ότι θα πρέπει να γίνουν προσπαθεί μάλλον και συζητάει κάποια σενάρια, να προτείνει στην κυβέρνηση κάποια σενάρια ελέγχων, mm-hmm. τα οποία είναι είτε... Είναι και τεστ και έλεγχη στα σύνορα, ναι. και ένα σύστημα έντονης επιδημιολογικής επιτήρησης, ώστε τυχόν κρούσματα να εντοπίζονται και να απομονώνονται γρήγορα. Ναι. Τώρα, τελική απόφαση mm-hmm. την παίρνει η κυβέρνηση, συνυπολογίζοντας πέρα από το υγειονομικό θέμα, το κοινωνικό, το πολιτικό και το οικονομικό, το οποίο είναι απολύτως σαφές και σεβαστό. Βέβαια. Δεν διοικεί η Επιτροπή, ούτε μπορεί να διοικείται η χώρα μόνο με βάση τον κίνδυνο από τον κορονοϊό. Μάλιστα. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία είναι απολύτως σεβαστά ότι πρέπει να μπουν στο τραπέζι. Αλλά η Επιτροπή οφείλει να βάλει αυτή την παράμετρο με τον τρόπο που το βάζει και έντονα και όπως το βάζει. Mm-hmm. Μάλιστα. Καταλάβατε. Αυτό είναι το θέμα. Κατάλαβα. Τώρα θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί το βλέπω ότι γράφεται σήμερα αρκετά για αυτή την ιστορία με τη χλωροκίνη και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που λέει ότι παρασύρθηκε από μια αμερικανική εταιρεία μικρή, όπου στελέχης της ήταν ένας συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας και μια πορνοστάρ και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Μήπως είναι λίγο fake news αυτά? Δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς έτσι, με την έννοια ότι και ας είναι στην Ελλάδα, εγώ γνωρίζω τους ανθρώπους που κάνανε τα μοντέλα, δεν διαβάσανε επιστημονική φαντασία. Μάλιστα. Οι άνθρωποι είναι έγκυροι επιστήμονες, γνωρίζουν τα θέματα. Συζητήσαμε, φτιάξαμε, κάναμε. Κοιτάξτε, πάντως... είναι στην Αγγλία. Στην Αγγλία είναι το Imperial College που έκανε το μοντέλο. Mm-hmm. Δεν νομίζω. Δηλαδή, τι να σας πω, το διάβασα και εγώ αυτά. Βέβαια, είναι σε μια σοβαρή. Στον Guardian, νομίζω. Ναι, στον Guardian. Και επίσης είδα χθες το βράδυ ότι ο Πόη ξανά εκκινεί πάλι τα πειράματα, τις κλινικές δοκιμές χλωροκίνης. Ναι. Θέλω να έρθω σε αυτό. Καταρχήν, ο κορονοϊός, το COVID, η νόσος COVID, είναι μια καινούργια αρρώστια. Ναι. Συνεπώς, η γνώση διαμορφώνεται.
Και καθώς και όταν διαμορφώνεται η γνώση πάντα έχει και πισωγυρίσματα. Μάλιστα. Συνεχινομίζουμε αυτό, μετανομίζουμε κάτι άλλο. Άρα αυτό το μπρος-πίσω δεν πρέπει γίνεται, να μας... Να σας εξηγήσω, το κακό που γίνεται, που για μένα δεν είναι σωστό, είναι ότι αυτή η συζήτηση επιστημονική με τα πισωγυρίσματα, που λογικό είναι να έχει, γίνεται στο φόρουμ των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Δεν θα έπρεπε να γίνει αυτό. Αυτά είναι συζητήσεις που πρέπει να γίνονται μεταξύ των επιστημόνων, στα επιστημονικά περιοδικά, στα συνέδρια, στα συναντήσεις, όλα αυτά, και τελικώς να βγαίνει μια απόφαση. Πραγματικά δεν είναι σωστό ο καθένας από εμάς κάνει μια μελέτη και τη βγάζει κατευθείαν στην τηλεόραση. Και δημιουργούνται εν πάση περιπτώσει και... Γιατί είναι σαφές ότι σε όλα τα, και στη χοληστερίνη και παντού, βλέπετε, άλλο λέμε έτσι, μετά προχωράει η μελέτη, λέμε κάτι διαφορετικό. Ναι, διότι η επιστήμη είναι κάτι δυναμικό και κάτι που, ιδίως ένα ιό που τώρα τον μαθαίνετε όλοι, κάθε μέρα συλλέγεται νέα στοιχεία. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό αυτή η ιστορία, να βγαίνει ο καθένας και να λέει την άποψή του, η οποία είναι σεβαστή και έτσι γίνεται. Όχι, υπάρχει και κάτι χειρότερο, ότι αυτό το μπρος πίσω, συγγνώμη, σε κάποιους λειτουργεί, επιδοτεί αυτό το μπρος πίσω, ότι τα σενάρια και την επιστημονική φαντασία, ακριβώς τα συνωμοσιολογικά σενάρια, ότι ο ιός δεν είναι τίποτα και όλα αυτά και μας κοροϊδεύουν και διάφορα τέτοια. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι τα πράγματα. Όλοι το έχουμε καταλάβει ότι υπάρχει ένα θέμα σημαντικό με τον κοροναϊό. Το ζήσαμε στην Ιταλία, στην Ισπανία, με όλα αυτά που γίνανε. Απλώς η γνώση δεν είναι ευθύγραμμη. Δεν είναι... Μάλιστα. Πάντως εγώ κρατώ την ανάγκη εφησυχασμού, την ανάγκη να μην υπάρξει εφησυχασμός όσον αφορά το κομμάτι του τουρισμού και των τουριστών. Είναι ένας κίνδυνος τον οποίο οφείλουμε να τον αποδεχτούμε. Θέλω να πω ότι δεν μπορεί να δίνουμε με κλειστά. Δηλαδή, η εναλλακτική λύση δεν είναι κανένα. Καλά, αυτό δεν το συζητάμε. Και δεν μιλάω μόνο για τουρισμό, μιλάω την επικοινωνία. Είναι φοιτητές που ανέρχονται, επιστήμονες, επιχειρηματίες. Σωστό. Και ξέρετε, από την άλλη, το κομμάτι του να τηρήσουμε τα μέτρα και αυτή η εικόνα να παραμείνει, μας βοηθάει και εμάς, διότι αν το καλοκαίρι εξελιχθεί θετικά, αυτό θα είναι περαιτέρω διαφήμιση για τη χώρα και για φέτος και κυρίως για του χρόνου. Και για να μην ανακοπεί ξαφνικά ο τουρισμός. Γιατί ο συνάδελφός σας, ο κύριος Σύψας, είπε ότι αν τα κρούσματα είναι πολλά, μπορεί να αναγκαστούμε ξανά να κλείσουμε σύνορα, να απαγορεύσουμε πτήσεις από χώρες κλπ. Και εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα, πώς μπορούμε αυτό το πράγμα να το διαχειριστούμε, που προφανώς δεν είναι εύκολο. Βέβαια. Λοιπόν, να δούμε τώρα. Αυτό περιμένουμε μόνο, γιατί και εμένα έτσι πώς το άκουσα με ανησύχηση, ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε κρούσματα από τη Βόρεια Ελλάδα και θα αυξηθεί η καμπύλη. Να δούμε πώς και πόσο. Εσείς θα το ξέρετε καλύτερα. Είναι επίσης λογικό και δεν είναι παράλογο ότι εφόσον ο ιός εξελίσσεται, είναι σαν την πυρκαγιά. Ναι. Η οποία αναζωπυρώνεται από εδώ από εκεί και γίνονται προσπάθειες να σβήσει. Δεν είναι παράλογο ξαφνικά να εμφανιστούν κάποια κρούσματα κάπου. Μάλιστα. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βατόπουλε. Καλημέρα. Γεια σας.